Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω για μία ακόμα φορά στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με αυτό το παλιό UPS, το οποίο έχει πια φάει τα χρόνια της η μπαταρία και θα την αντικαταστήσουμε. Το έχουμε εδώ πέρα. Το έχουμε αφαιρέσει από το ρεύμα. Στο συγκεκριμένο δεν έχει πολλές βίδες να βγάλουμε. Μία βίδα στερεώνει εδώ το μπροστινό καπάκι, την οποία και θα ξεβιδώσουμε. Εδώ είναι η καινούρια μπαταρία που θα βάλουμε. Ξεβιδώνουμε τη βίδα. Αφαιρούμε το καπάκι και έρχεται μπροστά μας η μπαταρία. Εργοστασιακή μπαταρία, έχει και αυτό το αυτοκόλλητο από κάτω, το οποίο το τραβάμε και τη σπρώχνουμε προς τα έξω, βγαίνουν τα καλώδια και βγαίνει. Αυτή είναι μια μπαταρία 12 volt και έχω πάρει μια ακριβώς την ίδια. Νάτες. Να φαίνεται. Προσέχουμε βέβαια, το συν της παλιάς δεν είναι με το ίδιο με το συν της καινούριας. Υπάρχουν κάποιες μπαταρίες που αυτά τα δύο είναι ανάποδα. Και πρέπει να προσέξουμε την πολυκότητα. Συνήθως τα καλώδια στο συνεχές ρεύμα, το κόκκινο είναι ο θετικός πόλος και το μαύρο εδώ είναι ο αρνητικός. Οπότε βγάζουμε τα καπάκια από τους πόλους αυτής της μπαταρίας και την τοποθετούμε. Προσέχουμε το συν να πάει στο θετικό πόλο και το μαύρο στο αρνητικό. Σπρώχνουμε μέσα και βάζουμε και το καπάκι. Το σηκώσουμε λίγο όρθιο. Να βάλουμε το καπάκι. Του βάλουμε και τη βίδα από κάτω. Και είναι έτοιμο. Εδώ μπροστά έχει ένα φωτάκι. Έκανε μπιπ και τώρα βλέπουμε το φωτάκι ανάβει πορτοκαλοκόκκινο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτή είναι η σωστή του λειτουργία. Και αρχίζει τώρα και αναβοσβήνει και σφυρίζει κιόλας, διότι δεν έχει παροχή ρεύματος. Είναι σαν να είναι, έχουμε διακοπή ρεύματος. Έχουμε το φις. Το βάζουμε πίσω. Δεν ξέρω αν ακούσει και ένα κλακ. Όπλησε. Και το φωτάκι μπροστά έγινε πράσινο. Και αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία. Στο συγκεκριμένο τροφοδοτικό, όταν είναι στην πρίζα και έχουμε ρεύμα, το φωτάκι είναι πράσινο. Αν το αφαιρέσουμε, χωρίς ότι αρχίζει και σφυρίζει, γίνεται πορτοκαλοκόκκινο το συγκεκριμένο, κόκκινο θα ανάψει όταν πια έχει ξελιγωθεί που λέμε η μπαταρία και δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο, οπότε μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα έχει κλείσει και αυτό και τότε αναγκαστικά περιμένουμε τη ΔΕΗ για να ξαναέχουμε ρεύμα, να δουλέψουμε τον υπολογιστή μας, το router του τηλεφώνου μας κτλ. Λοιπόν, ως πρώτη χρήση βέβαια, εγώ θα το αφήσω ανοιχτό για 5-6 ώρες να γεμίσει η μπαταρία του, η οποία είναι καινούρια, να καργάρει καλά που λέμε και μετά θα το βάλω σε χρήση. Αυτό το κάνω γιατί θέλω να φορτίσει τελείως η μπαταρία, να πιάσει τα όρια της και μετά να αρχίσει να δίνει ρεύμα. Με τον τρόπο αυτό οι μπαταρίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η πρώτη φόρτιση είναι σημαντική για κάθε μπαταρία. Αυτή τώρα η μπαταρία θα πάει για ανακύκλωση. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πάρα πολύ, κοινοποιήστε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω. Να είμαστε όλοι καλά, μέχρι το επόμενο βίντεο, καλά να περνάτε.